Γεια σας παιδιά, Martin Games εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Max to Glory. Σήμερα έχουμε τα ημιτελικά αλλά και το μεγάλο τελικό, εάν περάσουμε, υπενθυμίζω. Πάμε λοιπόν για τον πρώτο μας αγώνα του βίντεο και τον ημιτελικό του World Cup 2018 εναντίον της Γαλλίας. Δύσκολος αγώνας, έχουμε παλέψει σκληρά να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ακολουθούμε καινούριο σύστημα, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Το έχουμε αλλάξει με κόρνερ αριστερά, δεξιά Λοζάνο, Χιμένες επίθεση και όχι Τσιτσαρίτο και Βέλα στο δεκάρι αντί του Ντο Σάντος που είχα σε κάποια μάτσα αν είδατε και Λαγιούν σε αριστερό μπακ. Πάμε λοιπόν δυνατά για τον αγώνα μας. Πάμε για νίκη. Πάμε τώρα να περάσουμε στον τελικό. Πάμε παιδιά, πάμε. Ξεκινάει ο μεγάλος ημιτελικός. Δεν βλέπετε τον Αντουάν Γκρίεσμαν. Είμαστε στα semi-finals. Η αγωνία κορυφώνεται. Λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Είδατε και τον Ήρμιν Λοζάνο. Πάμε. Στην Αγία Πετρούπολη. Λάθος από την Καντέ. Ανεβαίνει ο Γκουαρδάδο. Πασάρι στον Κορώνα. Εκείνος για τη μία για τον Βέλα. Εκείνος για το Χιμένες και εκείνος για τον Κορώνα. Λοζάνο το σούτ 1-0. 1-0. Ήρβινγκ Λοζάνο. Ήρβινγκ Λοζάνο. Έτσι. Εκπληκτικό passing game. Φοβερή πάση του Κορώνα, ήρθε να τελειώσει ο Ήρβινγκ Λοζάνο. Και από ποιον άλλον χειριστάμε στην περιοχή. Όχι σουτ όμως. Ο Τσόα διώχνει φοβερή απόκριση από τον Τσόα στο δεξί γραμμα θυσίας του. Λεμάρ κόβεται από τον Ήρβινγκ Λοζάνο. Βέλα. Γουαρδάδο. Βέλα. Το σουτ ο Βέλα ο Γιώρης πάλι στη γωνία του. Γύρωμα για το Λαγιού, παίζουν passing game. Ερέρα. Βέλα, το σούτο, Βέλα. Βέλα 2-0. Βέλα 2-0, Κάρλος Βέλα. Το σιγουρέψαμε, δεν σου πέραμε από μακριά. Παίξαμε την τελευταία πάσα αυτή που έφερε το Βέλα σε θέση συμβολής. Και σκοράρουμε 2-0 σε 36. Έχουμε πάρει ένα σαφές προβάδισμα. Καταφέρουμε να το κρατήσουμε μέχρι το ημίχρονο. Θα μπορούμε να παίξουμε εντελώς διαφορετικά. Είχαν εσύ η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω. Οπότε θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε ακόμα πιο δυνατά στην αντιπίθεση. Για τον Κορώνα. Χιμένες. Για τον Κάρλος Βέλα. Ερέρα το σου. 3-0. 3-0. Ο Χέκτορ Ερέρα. 3-0, πολύ καλή αντεπίθεση, υποδειγματική. 3-0, καθαρίζουμε τη Γαλλία ουσιαστικά από το ημίχρονο. Όχι ότι δεν μπορεί να μας το ανατρέψει βέβαια. Μπορεί να μας το ανατρέψει, αλλά έχουμε πάρει ένα πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα. Είναι αρκετά δύσκολο. Έτσι, πάμε. Ο τελικός. Είμαστε με το ένα πόδι στον τελικό βασικά. Δεν είναι στα χέρια μας. Ακόμα είμαστε με το ένα πόδι στον τελικό. Σημαίνει έχει αποδώσει, παιδιά. Ο Τσαρίτο έχει μείνει στον πάγκο. Δεν είναι καθόλου καλός στο πρώτο. Βασικά δεν τέριξε με την ομάδα. Θέλαμε ένα ψηλό μπροστά. Ένα ψηλό παίχτη και καλό παίχτη. Τα συνδυάζει και τα διεθνή. Λίγη λοιπόν από το μήχρονο. 3-0. Σαφές προβάδισμα. Έχουμε καθαρίσει τη Γαλλία. Από νωρίς. Έχουμε τα διπλάσια σουτ. Έχουμε την κατοχή. Βλέπετε όλα τα στατιστικά που μας ευνοούν. Δεν θα κάνουμε κάποια αλλαγή. Βλέπετε έχει κουραστεί 30 Κορώνα Βέλα Λοζάνο. Γιατί αυτοί κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά. Και στα 3 γκολ. Αυτή κάνει τη δουλειά. Ωραία ήταν Ερέρα. Τον Γκαρδάτο αυτός. Κορώνα το πιάνει Γιωρίς. Τι έβγαλε. Άρα. Ξανά για τον Ερέρα. Την είναι τιμή για το Χιμένες. Βγαίνει ο Βέλα. Πέναλτι. Βάλαμε το σώμα μας. Το λάβαμε, πατήσαμε δύο. Βάλαμε το σώμα και κερδίσαμε το πέναλτι. Πέναλτι στο 59. Πάμε να σκοράρουμε τώρα τον γκολ. Δεν έχει σκοράρει ο Ήρβινγκ. Α, όχι, ο Ήρβινγκ σκόραρε. Ο Βέλα σκόραρε. Δεν έχει σκοράρει ο Κορώνα. Αλλά δεν έχει καλά πέναλτι. Οπότε θα σκοράρει ο Χιμένες. Ο άλλος μας επιθετικός.
άμα μπει. Γκολ ο Χιμένες. Γκολ. Τέταρτο γκολ. 4-0. Πλήρης εξευτελισμός για την Γαλλία. Δεν μας έχουν απειλήσει. Σημαντικά. Let's go. Μπαπέ. Καντέ. Πάλι. Καλή πάση στο Ματουιντή. Ματουιντή το σούτ ο Τσά. Πάλι στη γωνία. Χιμένες. Γαλλιάδη πατάει μπάλα. Ωραία. Ξανά για το Χιμένες. Δοκάρι! Δοκάρι από το σπάθος του Χιμένες. Αυτό είναι γκολάς όμως. Χιμένες, η κεφαλιά, ο Χιμένες, το πιάνει! Φτιάχιασε! Ο παίκτης. Α, λάθος, δεν είναι offside. Δεν είναι offside ο Χιμένες. Χιμένες ο εκτελεστής. Χιμένες ο εκτελεστής, τέλος. Χιμένες ο εκτελεστής. Το σηματάκι ήταν λάθος από τη γαλλική άμυνα. Εδώ βλέπετε ο Χιμένες με ένα ωραίο chip shot. Στέλνει την μπάλα, θα δείχνει και κάνει το 5-0. Άνετη επικρά της Αγγλίας της Γαλλίας. Δεν μας έχει απειλήσει καν, έχουμε κάνει άπειρες φάσεις. Έχουμε χάσει δοκάρια, έχουμε χάσει πολλές φάσεις που έβαλε ο Γιωρίς. Έχουμε βάλει και 5 γκολ. Εντάξει, θέαμα στον πρώτο αγώνα. Ο Σάντος. Τσαρίτο. Τσαρίτο, το σούτ ο Τσαρίτο. Σαλσέδο. Χέρι. Βέβαια, χέρι από τον νικητή. Και είναι πέναλτι. Ξεκάθαρο χέρι. Ξαναδούμε στο replay. Εδώ στο replay. Δεν ξέρω αν έδωσε χέρι βέβαια. Βέβαια. Handball. Ωραία. Τώρα το Τσαρίτο. Ο μεγάλος του Τσαρίτο. Σκοράρει με ένα εξαιρετικό πέναλτι ψηλά και αριστερά. Πληγώνει ξανά τη Γαλλία, η οποία έχει διασυρθεί. Πώς το λένε ακριβώς, μόλι την ενθλίψη, έχει διασυρθεί από εμάς. Το Μεξικό είναι στο τελικό, εδώ και ένα ημίχρονο. Για το πρώτο στην γκολ, το γκολ της τιμής. Πέναλτι. Πέναλτι για τους Γάλλους. Δεν πειράζει. Well, the referee has given a penalty, but he hasn't booked the offender. Κάναμε το πέναλτι, το θέμα ήταν να μην φάμε κόκκινη. Γκρισμάν παίρνει θέση. Πάει πολλά βήματα πίσω ο Γκρισμάν. Γκρισμάν. Το πιάνει ο Τσά! Γιγέρμο Τσά. Και διώχνει ο Ρέρα. Τέλος. Περνάμε τελικό. Είμαστε στον τελικό με 6-0. Δεν δεχτήκαμε καθόλου γκολ. Εδώ βλέπετε τους Μεξικάνους οπαδούς και τον Αντουάν Γκρισμάν, ο οποίος έχασε και πέναλτι. Και πάμε για το μεγάλο τελικό, παιδιά. Φύγαμε, πάμε δυνατά, δεν σταματάμε. Με τη Γερμανία, λοιπόν, ο μεγάλος τελικός. Στο μικρό τελικό η Γαλλία κέρδισε 2-1 την Αργεντινή, σε περίπτωση που δεν προλάβατε να το δείτε εδώ. Τελικός, λοιπόν, στο Λουζνίκη Stadium. Με τη Γερμανία. Θα είναι δύσκολος, πολύ δύσκολος τελικός. Θα κατεβούμε πάλι με το ίδιο σύστημα, μας πάει πάρα πολύ. Και πάμε δυνατά για τον δεύτερο αγώνα του βίντεο, αλλά και τον τελευταίο του FIFA World Cup 2018 του κανονικού mode. Γιατί θέλω να πω τώρα σε αυτό το βίντεο ότι θα ακολουθήσει και online mode, αφού προλαβαίνουμε. Αυτά τα δύο βιντεάκια online, βασικά θα παίξω να δούμε αν θα το πάρω κατευθείαν, αλλά αν βγουν 4 ματσάκια θέλω να πω ότι θα γίνουν σε 2 βίντεο, δηλαδή 2 και 2 να ξέρετε, και θα ανεβούν την επόμενη εβδομάδα μετά από το τέλος της διοργάνωσης, της κανονικής διοργάνωσης. Πάμε λοιπόν, θα αφήσουμε αυτά τώρα, ας σκεφτούμε το μεγάλο τελικό μαζί με τον Ιρβιν Λοζάνο εδώ να προπονείται, βλέπουμε. Και απ' την άλλη ο Μεσούτ Οζίλ τον δείχνει γιατί είναι ο top scorer της Γερμανίας. Εγώ προσωπικά αν είχα τη Γερμανία δεν θα βάζαμε σε κάνει τον Οζίλ. Αλλά αφού το θέλουν,
Άσπρος μας ενδιαφέρει, θα το αφήσω την τελευταία φορά, θα το αφήσω να το δείτε. Ήταν στον πρώτο αγώνα και τώρα θα είναι και στον τελευταίο αγώνα. Θα αφήσω να δείτε και την αρχή αλλά και στο τέλος και την απονομή και το κερδίσουμε το όχι. Μακάβριο κερδίσουμε βέβαια. Εδώ βλέπετε πως εξελίχθηκε όλο το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εδώ το μεγάλο τρόπαιο. Βλέπετε εδώ, Γκράτσε δεν βλέπω, Τζάνι βλέπω, Κίμιχ, Χούμελς, Ερέρα, όχι τι λέω. Είναι Ερέρα, Μπότενγκ, Ερέρα. Νομίζω γιατί μπερδεύω το δικό μου τον Ερέρα. Τέλος πάντων, ακούμε τον ύμνο του Μεξικού. Εδώ βλέπουμε όλους τους παίχτες. Εδώ ήταν ο ύμνος του Μεξικού, τώρα θα ακούσετε και τον ύμνο της Γερμανίας. Εδώ το πλάνο του Τίμο Βέρνερ. Θα δυσκολέψει τη δικιά μας άμυνα γιατί είναι πολύ γρήγορος. Το μεγάλο τρόπο, αυτό που για τόσο καιρό παλεύουμε να σηκώσουμε. Λοιπόν, η δεκάδα της Γερμανίας, όπως έχω καταλάβει, είναι Νόιερ. Στα αριστερά ο Χέκτορ, ο Μπότεν Χούμελς στο αμυντικό δίδυμο, δεξιά ο Κίμιχ. Στο κέντρο έχω δει Τσάν και Κρός, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ ο Λεβ. Τσάντ και κουράστηκε. Άντε, πάντα, δεν δικιά μας, με Γιέρμο Τσόα. Σαλτσέδα, η άλλα μου ωραία Λαγή, από το δεξιά από τα αριστερά. Λοζάνο, η Ρέρα, Γκουαρδάδο, Κορώνα, η Τέσσερ στην Τουρκία, από δεξιά προς αριστερά. Ο Βέλλας στο δεκάρι. Και Στράικερ, ο Χιμένιος και όχι ο Τσαρίτο. Και τώρα θα δείτε και την εντεκάδα της Γερμανίας. Όπως είπα, Νόιερ από δεξιά προς αριστερά, Κίμιχ, Μπότενγκ, Χούμελς και Χέκτορ. Το κέντρο είναι ο Τσάν με τον Βάιντι, όχι ο Τόνι Κρος, δεν ξέρω γιατί. Από δεξιά προς αριστερά, ο Μίλερ, ο Ζιλ, ο Γκράξλερ και ο Τίμο Βέρνερ για επιθετικός. Και δεν βλέπω να έχει κάτι ο Κρος, γιατί τον είδα κάτω στις αλλαγές. Μάλλον έχει φάει πάλι. Πάμε. Στη Μόσχα, λοιπόν, στο Λουσνίκη Σέντιμ, γυρίζει ο Λοζάνο. Λοζάνο περνάει υπέροχα. Σαλσέδο. Ερέρα, κεφαλιά! Το βγάζει! Ξανά κεφαλιά! Γκολ! Γκολ! Γκολ, έχει πέρα στα δυσκιά. Ένα μηδέν. Κορώνα, δοκάρι και μέσα! Κορώνα, δοκάρι και μέσα! Ρε φίλε! Είναι δύο μωρέμουν να πιέσει. Πάσε πέρα για τον Βέρνερ. Κακό αυτό για μας. Ντράξλερ. Ο Σασέδο τον κυνηγάει. Ο Βέρνερ! Πού πέρασε ρε φίλε! Πού πέρασε αυτό το σουτ! Απίστευτο, απίστευτο γκολ. Γκουαρδάδο το σουτ, ο Νόιερ! Γέμισε κόρνερ. Η ευκαιρία όμως δυσκολεύουν και τρίτο γκολ. Κακή εκτέλεση. Είναι offside. Salcedo. Χιμένες δεν ξαναμπήκε. Εδώ το λίγο. Έχει φάσει πια στα 5 λεπτά. Αντεπίθεση τώρα. Ο Μπόατινγκ είναι αρκετά αργός. Ξέρεις με το Βέλα πάντα. Γκουαρδάδο το σου, τον Γκουαρδάδο 3-1! 3-1! Μην! Άντως στην φορά. Τον Γκαγιάρδο, Γκαγιάρδο, το πλασέ! Κόν! 4-1! Σκόραρε τον Γκουαρδάδο. Σκόραρε 23. Ναι, μωρή παιχτούρα, Γκαγιάρδο, 4-1. Έχουμε διασφαλίσει την νίκη, ήταν δύο εξαιρετικά μάτς. Σκοράμε 10 γκολ μέσα σε δύο μάτς. Δηλαδή, ασύλληπτα και δεχτήκαμε μόνο ένα. Τον Τίμο Βέρνερ, το οποίο ήταν επίσης πολύ καλή άμυνα, αλλά ήταν και πολύ καλή η επίθεσή τους. Έχουν τελειώσει όλα, να τη λήψη. Πανηγυρίζουν οι Μεξικανοί, πανηγυρίζουμε κι εμείς. Και εσείς στα σχόλια φαντάζομαι που το πήρα. Και το πήραμε βασικά, εμείς, οι παίχτες, εσείς και οι οπαδοί όλοι πανηγυρίζουν.
αποκλείσαμε τους Γερμανούς, χάσαμε τον τελικό, πήγαν για τον back-to-back να πάρουν και τα, να πάρουν δύο συνεχόμενα World Cup, αλλά ήμασταν εδώ εμείς για να τους σταματήσουμε, να πάρουμε εμείς το τροπέο αυτή τη φορά. Βλέπω εδώ πανηγυρίζουμε τους παίκτες μαζί. Θα δείτε και την απονομή που ακολουθεί. Ο Τσιτσαρίτη δεν έπαιξε το τελευταίο μάτς. Καλύτερα για μας πιστεύω, ο Χιμένες απέδιδε καλύτερα. Θέλω να το γράψω και στα σχόλια αν πιστεύετε ότι ο Χιμένες απέδωσε σχέση με τον Τσιτσαρίτη. Δεν ήταν καλή αυτή η κίνησή μου να αφήσω στον πάγκο αυτό τον Τσιτσαρίτη, το μεγάλο και καλά συμβόλαιο μετά τον Ντοσάνο. Νάτος εδώ ο Μορένο, ο αρχηγός. Σηκώνει το τρόπαιο και είμαστε οι πρωταθλητές κόσμου. Είμαστε στην κορυφή του κόσμου. Τη στιγμή έχουμε κατακτήσει το World Cup. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει συμβεί αυτό και στην πραγματικότητα, γιατί το Μεξικό ήταν μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Θα μπορούσε άνετα να έχει περάσει από τη Βραζιλία, καθώς η Βραζιλία, εντάξει, δεν ήταν και η πιο καλή ομάδα, θα μπορούσε να έχει περάσει. Έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ βλέπετε τους πανηγυρισμούς των παιχτών. Με πάρει το τρόπαιο. Εδώ τα πυροτεχνήματα, εδώ τα πάντα. Και κάπως έτσι, με αυτή την ευχάριστη εικόνα, θα κλείσει το επεισόδιο μας εδώ με αυτή την αναμνηστική φωτογραφία του Μεξικού ως τους πρωταθλητές. Κάπου εδώ θα κλείσει, παιδιά, το επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να περιμένετε επόμενο Μεξικό, την Glory, με online. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο μας επεισόδιο online πια. Γεια σας, κάντε ένα like και ένα subscribe.